Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Όλα καλά. Ναι, λοιπόν, σήμερα θα συνεχίσουμε το PC Building Simulator. Ποιος θέλει μπορεί να τσεκάρει το Instagram, το έχω τώρα στην οθόνη σας. Γενικά κάνω πολλές ενημερώσεις εκεί πέρα, οπότε αν θέλετε μπορείτε να το τσεκάρετε. Πριν αρχίσουμε με το βίντεο θέλω να τσεκάρουμε μερικά comments μαζί. Όπως θέλω να σου πω ποιο είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα στον πλανήτη. Μαλάκα, ένα βίκτο να πάρεις τώρα και θα χιονίσει στην έρημο. Λοιπόν, θέλω να απαντήσω αυτό. Αν με βλέπεις για, τέλος πάντων, για το gameplay που κάνω, φαίνοντα είσαι στο λάθος μέρος. Αν θες πήγαινες κάποιον, παίζει πάρα πολύ καλά Fortnite. Εδώ πέρα δεν παίζουμε μόνο Fortnite καταρχάς. Παρόλο που υπήρχε πολλά βίντεο στη σειρά Fortnite, επειδή τέλος πάντων είχα πάρει που είχα πάρει το PC, κάνω ό,τι μπορώ και με το gameplay για να μην είναι εντελώς χαλιά, αλλά προτιμώ ένα βίντεο να έχει καλό commentary, edit, να βλέπετε τέλος πάντων. Αν προτιμείτε τέλος πάντων ένα βίντεο να μην έχει ούτε edit, τίποτα, τι να πω. Δεύτερο, αν μπορείς θα ήθελα μια φορά να παίξω και χωρίς stretch. Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα του πλανήτη. Όπως είπα, απάντησα και σε έναν άνθρωπο που το είχε ρωτήσει αυτό. Δεν ξέρω γιατί να σε πειράξει που σε μερικά παιχνίδια βάζω stretch έτσι. Λέω, εντάξει, σε ένα βιντεάκι είχα ξεχαστεί και είχα βάλει σκατά ποιότητα. Είχα βάλει πάρα πολύ stretch δηλαδή. Αλλά τώρα, στο τελευταίο βιντεάκι, το stretch αυτό βλεπότανε. Ήταν 1552x1080 και ποιότητα ήταν full κομπλε. Δεν ξέρω γιατί να το ρωτήσει αυτό. Αυτή τη στιγμή που ένα βίντεο είναι καλό στο μάτι, γιατί. Περισσότεροι θέλετε να βλέπετε κάτι που είναι καλό στο μάτι από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν σας αρέσει να βλέπετε δουλειά. Θα σας αρέσει να κάτι να είναι καλό στο μάτι. Α, ναι. Και το noob το κλασικό. Φυσικά δεν μου λες τι δεν σας αρέσει το βίντεο. Απλά έτσι noob. Θα μου πεις ένα σημείο που σου άρεσε στο βίντεο ή κάτι. Είναι αρκετά εκτιμητέο να μου πεις την άποψή σου. Το εκτιμάω, ας πούμε. Επίσης, ό,τι τραγούδια, intro song, background song και όλα υπάρχουν κάτω στην περιγραφή. Άνοιξε τη γραμμένη περιγραφή και τσέκαρε τι, γιατί βλέπω αν καιρού. Intro song, background song, γενικότερα. Θέλω να κάλυψα μερικά πράγματα. Γενικότερα στην περιγραφή λέω πολλά πράγματα. Λέω για τα GFX που κάνω. Λέω τα PC specs μου. Οπότε μην κάθεις να με ρωτάς. Κάποια πράγματα είναι αυτονόητα. Ανοίξει την περιγραφή και τα βλέπεις. Ξέρω, έχω κάνει ένα τεράστιο πρόλογο. Να πάμε στο βιντεάκι. Θέλω δίπλα μου ανθρώπους που σκέφτονται. Ανθρώπους που έχουν μάθει μέσα στο σπίτι τους να σέβονται. Όχι παιδάκια από τα χείλη μου να κρέμονται. Και σπόρους που πίνουνε μαλακίες και τι βλέπουνε. Δεν με ενδιαφέρει ειλικρινά το αν έχεις λεφτά. Και πατάμε load game. Α, είχαμε μείνει εδώ. Πάμε να το φορτώσουμε αυτό. Όπα το ανεμιστεράκι πάλι. Όχι. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, δεν θυμάμαι, πάει και μια εβδομάδα που έκανε το record. Τι είχαμε, όπα, αυτά δεν τα είχα φτιάξει. Oh god. Πρέπει να κάτσω να τα ξαναφτιάξω γιατί δεν αποθηκεύτηκε. Εδώ πέρα πρέπει να κάνω ένα pause. Πάω να φτιάξω τα PC και έγινα. Λοιπόν, αφού έφτιαξα τα PC, δεν ξέρω καταρχάς γιατί δεν μου το έκανε save το game. Τέλος πάντων, θα κοιτάξω, μπορεί να έφτασε εγώ. Λοιπόν, μου έχουν έρθει δύο email. Λοιπόν, κοιτάξτε, θέλω βοήθεια γρήγορα. Λοιπόν, δανείστηκα τη μάνα μου καψί και κάρα κάπου και τώρα έχει γεμίσει με ιούς. Και τώρα δεν ξέρω τι να κάνω, τέλος πάντων. Βιάσου, ωραία. Ας το κάνουμε αξιέπαι αυτό. Και εδώ πέρα τι λέει, γενικότερα ανεβάζει θερμοκρασίες και είναι χάλια το PC σου, ε. Άντα, σε βοηθήσουμε. Replace air cooler. Αυτά τα φτιάξαμε. Ωραία, τώρα πρέπει να αγοράσουμε ανεμιστηράκι από το shop. Air cooler. Cooling. Πιθανότητα αυτό θα είναι κομπλέ. Ας πάρουμε αυτόν. Shop by now. Και η παραγγελία σας θα είναι αύριο διαθέσιμη. Όπως και τα PC, οπότε τι να κάνουμε. Θα αναγκαστούμε να κάνουμε skip τη μέρα γιατί όλα αυτά θα είναι αύριο. Οπότε κάνουμε ένα end day. Όλα τα πράγματα είναι εδώ. Φαντάζομαι εδώ πέρα θα είναι το ανεμιστηράκι το μορτόνι. Πραγματικά δεν ξέρω τι είναι το μορτόνι. Λοιπόν. Αυτό είναι. Α, αυτό είναι με. Που το θέλει γρήγορα. Οπότε πάμε να το κάνουμε να δούμε σε τι πρόβλημα έχει. Εδώ η ενοχλητική πάγκη που είναι ώρα, δεν ξέρω, θα τις ξεκλειδώσουμε κάποια στιγμή. Α, εσύ δεν έχεις δύσκολη δουλειά. Βάζουμε τα καλώδια. Και βάζουμε και το τελευταίο. Και τι πατάμε, πάμε power. Εντάξει, ανοίγει full γρήγορα το PC. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Α, εσύ έχει ωραίους δρόμους. Α, δεν βάλαμε τα στικάκι. Είδατε, όποιος βιάζεται. Πατάμε install και τη βάζουμε το στικάκι μας. Εδώ μπαίνει. Και από αυτό τώρα θα μπορούμε να βάλουμε. Α, ναι, virus κάνει. Ελά. Ωραία, πρέπει να κάνεις εσά τον υπολογιστή σου για να γίνουν οι αλλαγές. Σας πάμε, πατάμε yes. Εντάξει, αυτό το rating system είναι τόσο καλό να το βάλω και εγώ, ρε φίλε. Μπουτάρτ, ένα δευτερολέπτο υπολογιστή, έτσι. Βάζουμε το virus scanner και το σκανάρουμε. 310 ιούς. Εντάξει, δεν σχολιάζω. Τις τσότες τις κατεβάζουμε όμως. Clean files. Πάω σε αυτές τις δικαιολογίες που κάτι πάτησε τώρα, δεν με πείθησε εμένα. Λοιπόν, παίρνουμε το PC σου και το βάζουμε στον μπάγκο. Τι θες εσένα? Α, εσύ θες το air cooler. Καταρχάς έχεις πολύ βρωμιά, κάτσε να το φτιάξω. Λοιπόν, ξεβιδώνουμε. Ωρε φίλε, πού το έχεις βάλει το PC σου, καλέ? Ωραία.
A few moments later. Νιώθω μαλάκας τώρα. Γιατί έπρεπε να πάρω air cooler και νόμιζα ήταν το ανεμιστηράκι. Όχι αυτή εδώ η ψύκτρα. Και τώρα έφυσα μαλάκας. Γιατί πρέπει να κάτσω να παραγγείλω άλλο ρε φίλε. Οπότε σε βάζουμε στην άκρη και πρέπει να αγοράσουμε air cooler. Λοιπόν, λέει το πιο φθηνό. Τι μπορούμε να σου πάρουμε. Ας σου πάρουμε αυτό. Οπότε πάμε στο καλάθι και αγοράζουμε αυτό εδώ. Τώρα, εφόσον κάναμε εμείς μαλακία, θα αναγκαστούμε να λήξουμε τη μέρα. Όπα, εδώ πρέπει να πληρώσει λογαριασμό τώρα το αυτό. Και έχει και το ενίκιο του σπιτιού λογικά εδώ. Αν θεωρείτε σπίτι τώρα, δεν ξέρω. 500 δολάρια. Και αυτές δεν θεωρούνται εργάσιμες μέρες. Πάμε να κάνουμε end day. Λοιπόν, μου ήρθε το στο ανεμιστεράκι αυτό. Σμορτώνει αυτή τη φορά. Α, κάτσε μία να δούμε στο email τι παίζει. Collect, θέλουμε τα 200 δολάρια. Α, ναι, ανεβήκαμε level οπότε. Έχουμε καινούργια πράγματα στο shop, από ό,τι βλέπω έχουμε i5, καινούργιους i7, i6 κατ' ο TAF, Joker. Πρόσφατα έκανα να βγάλει στην υπολογιστή μου λέει και δεν λειτουργεί σωστά. Ο υπολογιστής μπουτάρει κανονικά λέει ok, αλλά όταν προσπαθώ να κατέξει ένα game τέλος πάντων, όλοι να κρασάρει. Οπότε λογικά θέλει καινούργιο τροφοδοτικό. Ας κάνουμε accept. Ωραία. Πάμε να βάλουμε το ανεμιστηράκι. Ωραία. Αυτό, σε βάζουμε σαν εδώ, ξεβιδώνουμε, πρέπει να βγάλουμε αυτό που κάνει την τροφοδοσία και το κάνουμε λοιπόν. Οπότε τώρα πάμε να κάνουμε install cooling, λοιπόν, αυτό είναι το broken και εμείς πήραμε αυτό, αυτό μπαίνει εδώ. Λοιπόν, όσο ξέρετε από PC, όταν πας να βάλεις την ψύκτρα πρέπει να βάλεις πριν μια πάστα, λέγω. Νόμιζα ότι η ψύκτρα υπήρχε ήδη πάστα, γιατί σε μερικές ψύκτρες υπάρχει. Οπότε θα δείτε στο τέλος του βίντεο, νομίζω κάπου εκεί, γιατί δεν θυμάμαι, ότι θα τοποθετήσω την πάστα στο PC και το PC αυτό θα υπάρχει μέχρι το τέλος, γιατί νόμιζα ότι το είχα ολοκληρώσει, αλλά είδα τέλος πάντων δεν είχε ολοκληρωθεί. Οπότε ναι, θα το δείτε. Εσένα είναι το PC πως έχω αργήσει περισσότερο απ' όλα, Και τώρα το πήγα μπάρι, Κάτσε λίγο, ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε. Α, να βάλουμε σκληρό δίσκο, ωραία. Open. Πρέπει να μπάγκαρα το παιχνίδι τώρα. Ωραία. Stall. Storage δεν είναι ανάτο. Βάζουμε σαν εδώ. Cable. Εδώ. Εδώ. Close drive αυτό. Power. Να δούμε. Ανοίγει κανονικά μπουτάρι όλα φυσιολογικά. Οπότε. Συγγνώμη για την καθυστέρηση δεν είχα δει το πιστίζω. Δεν ξέρω και εγώ τι είχα κάνει με σένα. Ωραία. Έχουμε λεφτά από σένα. Και έχουμε καινούργια email. Λοιπόν. Αυτό θέλει. Upgrade 16 RAM. Upgrade 16GB RAM θες, οπότε θα το βάλουμε. Ωραία, οπότε πρέπει πάμε στο shop και να αγοράσουμε 16GB RAM. Ας την κάνουμε dual channel, γιατί όσοι ξέρετε η dual channel έχει καλύτερη ταχύτητα. Και θα σου πάρουμε DDR4 AdCard, οπότε θα σου πάρουμε 2 τέτοιες RAM AdCard, 2 τέτοιες. Να σου κάνουμε dual channel. Buy now. Δεν έχω κάποια άλλη παραγγελία. Πάμε να κάνουμε end αυτή τη μέρα. Ωραία, λοιπόν. Πάμε να κάνουμε και αυτά τα PC. Α, αυτό ήθελε thermal paste. Βγάζουμε αυτό, βγάζουμε και σένα. Και πάμε να βάλουμε την πάστα. Μία στο κέντρο είναι κομπλέ. Βάζουμε σένα. Σε παίρνουμε σένα και σε βάζουμε εδώ πέρα. Ωραία, πάμε shop. Να αγοράσουμε τροφοδοτικό που δεν έχουμε πάρει. Πόσα βάτ ήθελε, 600 και πάνω. AdCard. Και αυτά θα έρθουν. Οπότε περιμένουμε ένα 2 RAM τέλος πάντων, την κάνουμε dual channel. Και ένα τροφοδοτικό γιατί δεν το άντυχε το PC τέλος πάντων. Αυτά για το σημερινό part τέλος πάντων. Γενικότερα τσεκάρτε το playlist. Αυτό είναι το βίντεο. Αν σας εμπόδιζε να κάνετε ένα like, ένα dislike αν σας άρεσε και μου πείτε το λόγο, ένα comment για να γράψετε τη γνώμη σας. Και αν το κάνετε share σε έναν φίλο σας και στα social media τέλος πάντων, γιατί βοηθάει για να μεγαλώσει η παρέα μας. Οπότε αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Μέχρι την επόμενη φορά να χαμογελάτε. Από όλα αυτά. Η αγάπη μας ήταν ψυχάλες, μα τα τραγούδια μου για αυτήν καταιγίδα. Υπέροχες υπερβολές, υπέροχες υπερβολές. Γιατί τις στιγμές που σαπούσα η μουσα μου βρίσκεται.